Πρώτα με το θέμα των προσλήψεων. Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις και πότε θα προχωρήσουν. Γιατί και εδώ ο κύριος Κουρουπλής μας είχε πει ότι μέσα στο 2015 θα έχουν τελειώσει αυτά. Είχε δεσμευτεί τρεις φορές. Κύριε Χασαπόπουλε, η εικόνα στο σύστημα υγείας δεν είναι καλή. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το βιώνουν και οι εργαζόμενοι στο σύστημα, αλλά κυρίως οι πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, έχουν ένα τεράστιο κόστος αναμονών, όχι μόνο στα επίγοντα, αλλά και στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Επιβαρύνονται οικονομικά για να έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις, φάρμακα, νοσηλεία. Πολλές φορές υφίστανται και εκμετάλλευση κατά τη διαδρομή τους στο σύστημα υγείας και αυτό επίσης το ξέρουμε. Είναι μια εικόνα λοιπόν την οποία έχουμε την πολιτική βούληση και τη φιλοδοξία να την αλλάξουμε. Όχι ριζικά και γρήγορα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα. Σήμερα όντως είναι πάρα πολύ ωριακή η κατάσταση. Συμφωνούμε με τις επισημάνσεις των νοσοκομειακών γιατρών ότι υπάρχει ένας κίνδυνος διαρκής να έχουμε ένα λειτουργικό blackout στο σύστημα. Εάν δηλαδή δεν καταφέρουμε πολύ γρήγορα να προσθέσουμε μια κρίσιμη μάζα ανθρώπινου δυναμικού. Η κυρία Παγώνη είπε ότι 31 δωδεκάτου που έχουμε συνταξιοδοτήσεις πολλές, εκεί είναι ο κίνδυνος για τον blackout. Κοιτάξτε, είναι περίπου 1.000 εργαζόμενοι, γιατροί και, λοιπόν, και νοσηλευτικό προσωπικό, που δώσαμε εμείς μια εξάμηνη παράταση μέχρι 31 δωδεκάτου. Και τώρα, μάλλον έχοντας την ελπίδα ότι σε αυτό το διάστημα θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το σύστημα με μόνιμες προσλήψεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δεν κατέστη δυνατό. Ο βασικός λόγος δεν είναι ότι θέλαμε να κοροϊδέψουμε κάποιον. Απλώς. Και είναι διαδικασίες τέτοιες. Πέρα από τις διαδικασίες που είναι χρονοβόρες και το ξέρουμε πολύ καλά, υπήρχε και. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε ένα εννιάμηνο μη κανονικότητα για τη χώρα. Πάντως αυτό που λέει η κυρία Υπουργέ, η κυρία Μαγόνη, ότι η προκήρυξη για τις προσλήψεις μαζί με την πρόσληψη θέλει 2 χρόνια. Αυτό αφορά κυρίως τους γιατρούς. Τους γιατρούς. Θέλει 2 χρόνια. Και κάνει. Την ίδια στιγμή οι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι μέσα στο 2015 θα έχουμε προσλήψεις. Δεν λέω για εσάς, δεν το είπατε εσείς. Θα έχουμε προσλήψεις. Και υπάρχει μια προσδοκία στον κόσμο. Όταν. Κοιτάξτε. Και μετά δεν γίνεται. Είχαμε κάνει. Προσέξτε. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και μέσω του ΑΣΕΠ. Η διαδικασία που αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, το μη νοσηλευτικό, να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Αυτές αλλά τις μέρες. Εκεί έγινε κάτι. Προσέξτε, ναι. Γιατί δεν είχε προκηρυχθεί. Αυτές τις μέρες τώρα τότε έχουμε. Τότε οι εξαγγελίες τι νόημα έχουν όταν προσέξτε, γίνονται προσέξτε, και λένε προσέξτε, ότι μέσα στο 2015 θα έχουν κλείσει όλα. Κύριε Τάκη, από την εξαγγελία έως την υλοποίηση, ξέρετε ότι υπάρχει πάντα. Ασφαλώς. Το κακό είναι ότι πολλές φορές οι εξαγγελίες μένουν εξαγγελίες και δεν πάμε στην υλοποίηση. Ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο και η κρατική γραφειοκρατία. Να το συνοψίσουμε τώρα. Προσέξτε. Εάν μα είπατε ότι αν καταλαβαίνω εγώ ότι μπορεί να δώσετε μια ακόμη παράταση. Αυτό θα δοθεί. Είναι πολιτική μας απόφαση, θα δοθεί. Τώρα θα βρούμε αυτό τον το τρόπο, ένα. Αυτό δηλαδή, θα το λύσουμε. Λέτε τώρα εσείς ότι αν δεν γίνει αυτή η ιστορία μέχρι τέλος του 2015, αρχές του 2016, το σύστημα πάει σε blackout. Όχι, κοιτάξτε. Καταρχήν, αυτές πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η προκήρυξη 985 θέσεων μόνιμου προσωπικού από το ΑΣΕΠ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα μετά από 6 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ μικρή προφανώς ένεση. Τι προσωπικό προσέξτε, είναι, νοσηλευτές. Είναι κυρίως νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές και λοιπά υγειονομικά επαγγέλματα. Όταν, όπως πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Παγώνη, οι ανάγκες στο σύστημα σήμερα είναι περίπου 25.000 σε νοσηλευτές και 6.000 σε γιατρούς. Τα κενά είναι περίπου 21.000. Αντιλαμβάνεστε. Τα 900 άτομα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τα 900, ναι, τα 1000 περίπου. Είναι μια πολύ μικρή ενίσχυση. Προσέξτε. Ακολουθεί αυτό, οι συνεννόησεις που έχουμε με το ΑΣΕΠ είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν βγει οι προσωρινοί πίνακες της επιλογής. Και πιστεύουμε ότι αρχές του 2016 θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διορίζονται. Θα έχουμε προγραμματίσει, έχουμε πάρει εγκρίσεις, δηλαδή πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, έγκριση από το Οικονομικό Επιτελείο για άλλες 2.440 θέσεις. Που τώρα αυτή την περίοδο κάνουμε την κατανομή τους ανά ΥΠΕ και ανά νοσοκομείο και στις αρχές του 2016 θα προκηρυχθεί και αυτή η δεύτερη δέσμη. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα που σηματοδοτεί μια πορεία αντιστροφής
της συνεχούς, ας πούμε, αποδυνάμωση των νοσοκομείων. Άρα λέμε, παράταση δεν καλύπτει τις ανάγκες, θα δοθεί η παράταση. Για ένα κλάδο. Βεβαίως. Αρχές, τέλος του χρόνου, ουσιαστικά λήγει η ιστορία της προκήρυξης και αρχίζουμε τις πρώτες δέσμεις, ακριβώς. Γίνονται πρώτες προσλήψεις. Και επίσης, να σας πω ότι αυτές τις μέρες προχωρούμε με εντατικό ρυθμό το διορισμό 550 επικουρικών γιατρών. Ναι. Τόσα είναι τα αιτήματα που έχουμε πάρει από τα νοσοκομεία με δεσμευμένες πιστώσεις, γιατί αυτοί οι επικουρικοί γιατροί ξέρετε ότι δεν πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό απευθείας, επιβαρύνουν τα έσοδα, τα λειτουργικά έσοδα και τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Έχουν ήδη διοριστεί καμιά... Σας ζητώ συγγνώμη, επειδή παρακαλώ. Είμαστε διάφορα μηνύματα και στο Twitter και στο Facebook. Μου λέει κάποιος φίλος τηλεθεατής τώρα, για να τα λέμε όλα έτσι, αυτά τα χρήματα που ήταν για τους διορισμούς των γιατρών, τα πήραμε και τα δώσαμε στο ασφαλιστικό. Όχι, 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 δεν υπήρχε καμία σχέση. Καμία σχέση. Από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν λέω για εσάς. Εννοώ το πρώτο εφτάμηνο. Τα χρήματα αυτά που ήταν για να πάρουμε τις προσλήψεις, γι' αυτό δεν έγινε προσλήψεις, γιατί τα δώσαμε για την τρύπα του ασφαλιστικού. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Είναι άλλη κωδική, άλλος προϋπολογισμός που έχει σχέση με τις προσλήψεις και άλλη προϋπολογισμός της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Προφανώς το ρωτάει αυτό, γιατί προηγούμενο εξάμεινο μαζέψαμε τα πάντα για να πληρώνουμε δόσεις κλπ. Σας είπα και εγώ ένα κονδύλι του Υπουργείου Υγείας για τις προσλήψεις και τα δώσανε, λέει, για την κάλυψη την τρύπα του ασφαλιστικού. Υπήρχε μία συνολική πρόβλεψη για περίπου 15.000 προσλήψεις στο δημόσιο. Ένα μέρος από αυτές αφορούσε επιστροφές δημοσίων υπαλλήλων που επανήλθαν από τη διαθεσιμότητα, από τις απολύσεις κλπ. Το κομμάτι της υγείας είχε προσδιοριστεί να έχει 4.500 θέσεις. Αυτό είχε εξαγγείλει και ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Κουρουπλής. Αυτό το πράγμα τώρα πια, που κάπως έχει ομαλοποιηθεί σχετικά η κατάσταση η δημοσιονομική, έχει αρχίσει να υλοποιείται. Στο κομμάτι των γιατρών που είναι 6.000 τα κενά, εκεί τι γίνεται? Σας λέω, στην επόμενη δέσμη προκήρυξη θα υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά γιατρούς. Οι οποίοι πότε θα είναι? Στις υπαρχές του 16. Εκεί θα υπάρχουν και 600 θέσεις γιατρών, μονίμων γιατρών του ΕΣΥ. Μάλιστα η προσπάθεια που θα κάνουμε θα είναι ακριβώς να είναι στοχευμένες αυτές τις προσλήψεις, να αφορούν δηλαδή ειδικά τμήματα, όπως πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Παγώνη, ογκολογικά τμήματα, μονάδες τέχνη του νεφρού, μονάδες εντατικής, ψυχιατρικές δομές, τομείς δηλαδή που έχουν κρίσιμη σημασία για την ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος. Το καταλαβαίνουμε και το ξέρετε κι εσείς ότι παλεύετε με ένα τέρας. Αυτό για το θέμα των προσλήψεων. Και θέλετε να μας πείτε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, για τις μονάδες που μας είπε, για τα βαριά περιστατικά, τα ογκολογικά, γιατί τα μηνύματα λένε ότι, ας πούμε, στον Άγιο Σάβα, σε δύσκολα νοσοκομεία που έχουν καρκινοπαθείς με βαριές αρρώσκες, τα μηχανήματα δεν δουλεύουν, δεν έχει χρήματα για τα μηχανήματα. Κοιτάξτε, η μεγάλη έλλειψη του συστήματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν γίνει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια σε υποδομές και σε εξοπλισμό. Υπάρχει ένα κομμάτι εξοπλισμού που χρειάζεται αναβάθμιση και ανανέωση γιατί είναι γυρασμένος. Αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται το σύστημα πραγματικά στα επόμενα χρόνια είναι μια μεγάλη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Και αυτό θα είναι και το σήμα στους νέους γιατρούς που σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό αυτό, μαζικά. Αυτό που μας λέτε κουμπώνει με αυτό που είπε η κυρία Παγώνη και λέτε και εσείς, τη μεγάλη αιμορραγία των νέων γιατρών. Αυτό το brain drain, δηλαδή αυτή η διαρροή του επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό. Με 800 ευρώ να δουλεύει 20 μέρες συνεχόμενες το μήνα, ενώ μπορεί να πάει, ας πούμε, στη Γερμανία και ο πρώτος μισθός είναι 4.000 και 3.500. Και να μην πληρώνεται και τις εφημερίες. Βέβαια. Κοιτάξτε. Στην εφημερία ξέρει τι είναι. Οι νέοι γιατροί ξέρουν πάρα πολύ καλά. Οι νέοι γιατροί όντω. Είχαν πιστεί τα τελευταία χρόνια ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουν αξιοπρεπή επαγγελματική προοπτική. Οφείλουμε εμείς να το αντιστρέψουμε αυτό και να δώσουμε ένα σήμα ότι θέλουμε να στηρίξουμε κατά προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη και μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες απασχόλησης, όχι προφανώς με τους ίδιους όρους όπως στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι πραγματικά τα νέα παιδιά που έχουν εξαιρετική κατάρτιση από τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν σε αυτή τη χώρα που είναι και μια τεράστια κοινωνική επένδυση. Ακούστε λίγο, μου λέει ότι στα μηχανήματα στον Άγιο Σάβα και στην Αλεξάνδρα δεν λειτουργούν και οι καρκινοπαθείς με βαριά περιστατικά πηγαίνουν στο Μεταξά, όπου εκεί λόγω έλλειψης προσωπικού και μεγάλου φόρτου εργασίας προγραμματίζονται θεραπείες για μετά από 4 μήνες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στην εξυπηρέτηση για ακτινοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τους ογκολογικούς αρρώστους. Υπάρχει ένας μέσος όρος αναμονής στο λεκανοπέδιο γύρω στις 5,5 με 6 μήνες.
για να μπει κανείς σε διαδικασία. Πάντως αυτό που, έτσι όπως μας το λέτε, είναι τραγικό. Προσέξτε. Ναι. Ένας ασθενής που έχει καρκίνο να περιμένει 6 μήνες για να κάνει ακτινοθεραπεία. Δεν είναι μόνο θέμα γιατρού. Γίνονται συνδυασμοί. Είναι θέμα του μηχανήματος. Γίνονται συνδυασμοί θεραπείων και υπάρχει χημειοθεραπεία, υπάρχει ακτινοθεραπεία. Οι γιατροί κανονίζουν. Αυτό είναι θέμα έλλειψης χρημάτων, έτσι. Όχι, είναι κυρίως το μηχάνημα δεν είναι θέμα έλλειψης γιατρού, Άγιος. Ακριβώς. Είναι ζήτημα μειωμένης, ας πούμε, ικανότητας του συστήματος να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Υπάρχουν ευτυχώς, και το λέμε αυτό έτσι, με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης απέναντι και σε δωρεές που γίνονται από φιλανθρωπικούς οργανισμούς, από ιδρύματα, σε μια κατάσταση που πραγματικά υπάρχει υγειονομική κρίση στη χώρα μας. Έχουν δρομολογηθεί λοιπόν διαδικασίες αντικατάστασης πολλών μηχανημάτων ακτινοθεραπευτικών μέσω δωρεών από ιδρύματα όπως τον Ιάρχος κλπ. Λεφτά έχετε εξασφαλίσει, Υπουργέ? Το μεγάλο θέμα είναι να υπάρξει το ανθρώπινο δυναμικό που να στηρίξει αυτή την αναβάθμιση. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Θέλουμε, κοιτάξτε, για να είμαστε έτσι, πραγματικά σε μια στοιχειώδη αντιστοίχηση λόγων και έργων, οφείλουμε ως κυβέρνηση να αποτυπωθεί πραγματικά αυτή η προτεραιότητα που λέμε ότι πρέπει να υπάρξει στη δημόσια περίθαλψη στο κοινωνικό κράτος. Έχετε δίκιο. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, όπως τι γίνεται με τους γιατρούς που έχουν ανοίξει ιατροί εδώ και 4 χρόνια και δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Πόση παράταση θα πάρουν οι επικουρικοί γιατροί που ήδη υπάρχουν κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.